Κατέθεσα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε ο νεοσύστατος οργανισμός Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να εγκατασταθεί στην Κύπρο. Θεωρώ ότι είναι δικαίωμα της πατρίδας μας και υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγκαταστήσουν έναν ευρωπαϊκό οργανισμό στην Κύπρο. Και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα μπορούσε να εγκατασταθεί στην πατρίδα μας, που είναι ναι μεν μια μικρή χώρα, αλλά διαθέτει και τις υποδομές και καλύπτει όλα εκείνα τα κριτήρια που απαιτούνται για να διαθέτει ευρωπαϊκό οργανισμό. Ανήκουμε σε εκείνες τις χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κανέναν ευρωπαϊκό οργανισμό εγκατεστημένο, και αυτό το αίτημα μου καθίσταται επιτακτικό και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτως ώστε να υπάρξει μια συνολική και συλλογική προσπάθεια για να μπορέσει επιτέλους η Κύπρος να πετύχει την εγκατάσταση ευρωπαϊκού οργανισμού. Στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι και βάσει της απόφασης του 2012 υπάρχει η πολιτική για αποκέντρωση αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών, και πιστεύω ότι η Κύπρος είναι χαρακτηριστική περίπτωση εκείνη που θα προσδώσει αποκέντρωση στις εργασίες των ευρωπαϊκών οργανισμών. Προς το σκοπό αυτό ζήτησα να έχω και συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Τούσκ, γιατί η απόφαση θα ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και πιστεύω ότι μαζί και με την Κυπριακή Πολιτεία και με όλους τους φορείς που απαιτούνται για να συνδράμουν, χρειάζεται μια έτσι ευρύτερη στρατηγική για να επιτευχθεί αυτός ο σημαντικός στρατηγικός στόχος, για να μπει και η Κύπρος στο χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θεωρώ ότι είναι μια καλή περίπτωση και καλή ευκαιρία να διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην πατρίδα μας.